Σε κόλαση έχει μετατραπεί η καθημερινότητα στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου λόγω έλλειψης χωρών στάθμευσης για τα οχήματά τους. Αν λοιπόν εμείς έχουμε αυτοκίνητο και για κάποιο λόγο σύνομα να πάμε στο χωριό και επιστρέφω, δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, πολλές φορές κάνουμε γύρους και στο τέλος μπορεί καμιά φορά να πληρώσουμε και το ιδιωτικό πάρκο. Έτσι έχει η κατάσταση. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι δίκαιο. Αρχέτε και μας βγάζει λογίβρια πόσο καλά τα κάνει και πόσο καλά τα κάνει και μας λέει για τα κατορθώματά του και καθόμαστε και τα ακούμε εδώ τελείω τις ώρες. Και κάθε φορά που έρχεται κάποιο πολίτη και ρωτάει κάτι, ξανακούμε το λογίβριο αυτό και από την αρχή, και αυτό και από την αρχή, και αυτό και από την αρχή. Και καταλήγω εγώ, που δεν είμαι και τόσο έξυπνη και το έχω ξαναπεί. Μήπως τελικά ο κύριος Αντιδήμαρχος είναι για πολύ μεγάλα έργα και δεν είναι για αυτά τα μικρά ταπεινά. Μήπως κύριε Δήμαρχε να λάβετε εσείς να τα λύσετε. Όπως περιέγραψαν, είναι όμοιροι μιας απαράδεκτης κατάστασης, η οποία επιδεινώθηκε και λόγω των έργων ανάπλασης, καθώς χάθηκαν αρκετές θέσεις στάθμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου. Το κέντρο να ανοίγει στους πολίτες του, με συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, τις οποίες τις δικαιούνται και πρέπει να τις έχουν. Είναι σημαντικό ότι μετά από δύο χρόνια, αλλά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, η Δημοτική Αρχή σκέφτεται να συζητήσει αυτά που έχουν στους δέντρους πριν δυο χρόνια. Πόσο άραγε εξυπηρετεί την λειτουργία της πόλης η ύπαρξη δημόσιων υπηρεσιών και δημοτικών υπηρεσιών του κέντρου. Στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έκαναν λόγο για εγκατάλειψη του ιστορικού κέντρου, τονίζοντας την ανάγκη εξασφάλισης μόνιμων θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους του κέντρου. Εκείνο που ζητάμε και είναι μια κοινή πρακτική σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και μάλιστα σε πόλεις με δύσκολο ιστορικό κέντρο, είναι ένα ελεγχόμενο σύστημα στάθμευσης και κυκλοφορίας σε συνδυασμό με κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη της παλιάς πόλης με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να καταθέτουν διάφορες προτάσεις στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των αναγκών των μόνιμων κατοίκων του κέντρου. Είχαμε προγυρίξει την μελέτη και είχαμε σχεδιασμό για τη συνολική αναμόρφωση του κέντρου της πόλης. Δηλαδή θέλαμε να επιτύχουμε μια ζωντανή πόλη, όχι μια νεκρή πόλη, δηλαδή θέλαμε την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση της πόλης. Και υπήρχε και σε εξέλιξη μια μελέτη κυκλοφορίας, όπου έδινε λύσεις και στο πρόβλημα των κατοίκων. Δυστυχώς όμως, έχουν περάσει 5 χρόνια, η Δημοτική Αρχή, αυτή είναι μια Δημοτική Αρχή 5 χρόνων. Και ουσιαστικά δεν προχώρησε κάτι. Και με συγχωρείτε, αλλά όχι όλα τα έργα προβλέπονται από τη μελέτη της παλιάς πόλης. Το πάρκο Γεωργιάδη δεν είχε καμία σχέση. Τα τείχη δεν είχαν καμία σχέση. Ο Δερματάς δεν είχε καμία σχέση. Αυτά είναι μελλοντικά για να καταλάβω. Δεν καταλάβω. Είναι ο ένας και μοναδικός, ο καλύτερος. Οκ, πάμε παρακάτω. Τι θα κάνετε, κύριε Αναστασάκη, για το πρόβλημα των ανθρώπων? Το είπα πριν, αλλά μάλλον δεν το καταλάβατε. Άρα μιλάμε πάλι για το μέλλον.